Με λένε Κωνσταντίνο και έχω να σας πω κάτι. Πριν ξεκινήσετε να παρακολουθείτε αυτό το επεισόδιο, πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι αυτή δεν θα είναι μια αντικειμενική προσέγγιση. Έχουμε καταλήξει στην ανασκόπηση μια συγκεκριμένη θεωρία για το τι συμβαίνει με τον Στέφανο Κασελάκη. Αυτά που θα ακούσετε, πολλοί θα τα αμφισβητήσουν. Πολλοί θα προσπαθήσουν να τα αρνηθούν ή να μας βγάλουν από τη μέση. Γιατί η αλήθεια πονάει σαν οσφιαλγία σε μετακόμιση. Η θέση μας ως ανασκόπηση είναι η εξής. Ο Στέφανος Κασελάκης δεν είναι άνθρωπος και δεν εννοούμε ότι δεν έχει ανθρωπιά και άλλα τέτοια αλληγορικά. Εννοούμε ότι αν τον κόψεις θα βρεις καλώδια και βαλβολίνες. Αν σας φαίνονται περίεργα όλα αυτά, είναι διότι είναι περίεργα. Μιλήσαμε με την Γεωργίνα Παύλοβα, ψηφιακή αναλύτρια στην Τυφλίδα, μισή Γεωργιανή και μισή από την Πάτρα. Τη συναντήσαμε σε ένα μυστικό κρυσφύγετο στην Αγίων Αναργύρων 9α, ημιυπόγειο, κουδούνι Γεωργίνα Π. Ανακαινισμένο πλησίων μετρό, 490 ευρώ, 6 νίκη μπροστά. Και μας είπε αυτά που θα ακούσετε. Τον τελευταίο καιρό, εγώ και η ερευνητική μου ομάδα γελάμε πάρα πολύ με αυτές τις ακραίες θεωρίες που έχουν βγει για τον κύριο Κασελάκη. Ότι είναι δεξιός, ότι είναι αριστερός, ότι είναι straight, ότι είναι ΛΟΑΤΚΙ, ότι έχει σκύλο, ότι πίνει φρέντο εσπρέσο. Διαβάσαμε μέχρι ότι ο κύριος Κασελάκης είναι ερπετόμορφος, το οποίο είναι πάρα πολύ αστείο γιατί αυτά είναι ακραίες θεωρίες συνωμοσίας. Ναι, ο κύριος Κασελάκης δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, γιατί ο κύριος Κασελάκης είναι ανθρωποειδές. Μιλάμε για ένα εξελιγμένο ανθρωποειδές από μια σειρά εξελιγμένων ανθρωποειδών, τα οποία έχει παράξει η επιστήμη των εξελιγμένων ανθρωποειδών, και ο κύριος Κασελάκης είναι από αυτά. Εμείς, βέβαια, σαν χώρα, πήραμε το πιο φτηνό, γιατί είμαστε μια χώρα που τηρούμε τις παραδόσεις. Από την άλλη, τώρα ο κύριος Τάιλερ. Ο κύριος Τάιλερ, θα με ρωτήσετε, ναι, θα σας πω για τον κύριο Τάιλερ. Ο κύριος Τάιλερ δεν είναι ρομπότ, όχι. Ο κύριος Τάιλερ είναι ένας Ιρλανδός ηθοποιός. Επωνόματι Rory O'Reilly, ο οποίος έχει τελειώσει τη δραματουργική και δραματική σχολή της Βοστόνης και μάλιστα τον έχει πιάσει η κάμερα της ομάδας μου έξω από την πρεμιέρα του στον Οθέλο. Ο λόγος που είμαστε πάρα πολύ σίγουροι ότι ο κύριος Τάιλερ δεν είναι ρομπότ, αυτό θέλω να το βγάλουμε από το πλάνο, είναι γιατί ο κύριος Τάιλερ πέρασε το τεστ της Google I'm not a robot, γιατί βρήκε και τις 4 μοτοσυκλέτες. Ο κύριος Κασελάκης όχι. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ενημερώσουμε το κοινό για κάτι που συμβαίνει όντως. Ο λόγος που η Google μας βάζει να βρίσκουμε τις μοτοσυκλέτες και τα φανάρια και τα παπάκια είναι γιατί έτσι εκπαιδεύουμε εμείς την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να ξεχωρίζει τα παπάκια και τα φανάρια και τις μοτοσυκλέτες. Ακριβώς λοιπόν με τον ίδιο τρόπο εκπαιδεύεται και ο κύριος Κασελάκης στο να ξεχωρίζει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τις λεπτές διαφορές μεταξύ του κυρίου Βρίτσα και του κυρίου Βίτσα. Πώς ξεκίνησαν τώρα όλα αυτά, θα σας πω. Όταν πήγε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας στην Αμερική, πήγε στη CIA, στα κεντρικά, στο Λάγκλι, δεν πήγε σε κανένα κολοχώρο, πήγε στην ίδια τη CIA, την αυτούσια. Μπαίνει μέσα, λέει στη γραμματεία, στον CIA πρέκτορα που είναι γραμματεία, λέει, κοίταξε να δεις, η χώρα μου με πλήγωσε. Το κόμμα μου επλήγωσε, θέλω να τα κάνω όλα όπα. Έτσι το είπε επιλέξει. Δηλαδή το γνωρίζουμε αυτό. Και στα αγγλικά έτσι το είπε. Λέει, my country hurt me, my party hurt me, I want to όπα them. Όπα them all. Και του λέει ο πράκτορας. Say no more. Και τον μπαίνει από το χέρι. Του φοράνε ειδικά ρούχα. Στολές, τον ψεκάζουν με πράγματα. Και τον κατεβάζει στο 34ο υπόγειο του Λάγκλεϊ, που το Θεός δεν έχει πάει εκεί. Τον βγάζουν από τα σανσέρ, εντυπωσιάζεται ο κύριος Τσίπρας, και τον βγάζουν μπροστά σε μια σειρά ανθρωποειδών, εξελιγμένων ανθρωποειδών. Διαλέγει τον κύριο Κασελάκη ο κύριος Τσίπρας, τον βγάζουν από το κουτί, μαμίσιο ήταν, τίποτα. Σαν άβαπερ, κανονικά. Το βάζουν για την πρώτη φόρτιση, γιατί αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι τα ρομπότ είναι σαν τα κινητά. Η πρώτη φόρτιση είναι πολύ σημαντική, αλλιώς μετά χάνει μπαταρία με τον καιρό. Τελειώνει η πρώτη φόρτιση, το βάζουν μπροστά και ο κύριος Κασελάκης αρχίζει και μιλάει για τον εαυτό του. Ο κύριος Τσίπρας τα μπώνει και λέει: αυτό είναι, αυτό θέλω. Βάλτε μου δύο. Γιατί αν μου χαλάσει το ένα, να έχω το άλλο. Το έχω πάει το καλοκαίρι με κλιματιστικό και δεν πέρασα όμορφα. Και λέει τώρα ο πράκτορας της CIA: λέει, κοιτάξτε να δείτε, καλός Χριστός και Άγιος είστε. Έτσι το είπε και στα αγγλικά: You are good, you are gold, you are sent. Αλλά δεν έχετε τα χρήματα για δύο. Πάρτε τώρα αυτό. Και επειδή σας συμπαθούμε, έχουμε κάτι άλλο για σας. Έχουμε έναν εξαιρετικό Ιρλανδό ηθοποιό,
ο οποίος μοιάζει με ρομπότ, δεν τον βγάζει, δεν τον καταλαβαίνεις τώρα, είναι ίδιο. Οπότε έτσι κάπως ξεκίνησε. Και σε όλο αυτό τώρα, στον κύριο Κασελάκη, έπρεπε να φορτωθεί ένα σενάριο. Γι' αυτό βρέθηκε μία τρομερή ομάδα συγγραφική. Είναι μία συγγραφική ομάδα η οποία έχει να δουλέψει από το 2000 κάτι που είχαν σταματήσει τα γυρίσματα από τα Φιλαράκια. Και άρχισαν λοιπόν να του φτιάχνουν το σενάριο. Γι' αυτό και όλα αυτά με τις βίλες, με την Κηφισιά, με το Goldman Sachs, με το ότι πίνει φρέντ, ότι υπάρχει σκύλος, ότι υπάρχει μάνα, υπάρχει πατέρα. Δηλαδή αυτά είναι τρελά τα ρομπότ, δεν πίνουν φρέντ, δεν έχουν μάνα, δεν έχουν πατέρα. Δεν κρυώνουν καν έτσι. Δηλαδή και αυτό είναι καλό να το ξέρετε. Αυτό είναι καλό να είστε πονηρεμένοι. Γιατί μπορείς να βρεις λεπτές διαφορές. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλω να είστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι όταν βρίσκετε κάποια βίντεο. Το βίντεο εκείνο το γνωστό που είναι ο κύριος Κασελάκης σε ένα σχολείο και ξαφνικά αρχίζει τρέχει μόνος του, χωρίς να δοθεί κανένα ερέθισμα, χωρίς να πάρει εντολή. Τρέχει και αρχίζει και περνάει από κάτω, έτσι κάνει λίμπο κάτω από την μπάρα και βγαίνει. Αυτό το μίντι απλά το σχολιάσαν και το πράξαν επιφανειακά. Αν πάτε λίγο πίσω το βίντεο και δείτε την αρχή, δηλαδή πώς γίνεται η έναρξη να τρέχει ο κύριος Κασελάκης, θα καταλάβετε ότι μιλάμε ότι ο άνθρωπος είναι σαν χαρακτήρα του Fortnite. Γιατί εκεί που είναι κανονικά αρχίζει και τρέχει έτσι. Μόνο σε video games θα βλέπεις αυτά. Πραγματικά νομίζω ότι το επόμενο βήμα είναι σε κάποια φάση να γλιτσάρει ο κύριος Κασελάκης στη Βουλή σε ένα έδρανο και έναν έτσι. Ή σε κάποιο προσωπικό του χώρο να δούμε κάποιο φυτό να τρυπάει τον τοίχο. Αυτά είναι γνωστά bugs που γίνονται. Και αυτά σας τα λέω γιατί, όπως λέμε και στην Τυφλίδα, δεν θέλω να σας πιάνω κότσους. Αληθεύουν όλα αυτά? Δεν μπορούμε να πούμε. Εμείς απλώς θέτουμε ερωτήματα. Πάμε να δούμε πώς οργανώθηκε η εμφάνιση του Στέφανου Κασελάκη στην ελληνική πολιτική ζωή. Τον φέρνουν με ένα κοντέινερ και τον αδειάζουν στο Νέο Κόσμο. Την ώρα που τα πάντα κυλούν ειρηνικά στην ελληνική επικαιρότητα και η Έφη Αχτσιόγλου είναι έτοιμη να κατακτήσει την αρχηγία, ανάβει το ένα μάτι κόκκινο του Τάιλερ, λοκάρει ΣΥΡΙΖΑ και εμφανίζεται σαν κεραυνός στην πολιτική σκηνή. Πρώτα έχουμε αυτή τη συζήτηση με έναν ακροδεξιό δικηγόρο και βουλευτή επικρατείας της ελληνικής λύσης, τον Παύλο Σαράκη. Ναι, είμαστε αντίθετοι. Δηλαδή, αντίθετοι στο να υπάρχει ο γάμος των ομοφυλοφίλων. Δηλαδή, τι σας πειράζει αυτό? Βλέπετε εδώ. Εσείς θα πείτε στον άλλον πώς θα ζήσει, κύριε Σαράκη. Τι είπατε? Εσείς θα πείτε. Είναι μία φύσα. Θα πείτε στους άλλους πώς θα ζήσουν. Βλέπετε. Τι πρόβλημα έχετε με αυτήν την φύσα? Εμείς πιστεύουμε, το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι εμείς δεν επιθυμούμε αυτός ο τύπος οικογένειας να είναι το πρότυπο για την ελληνική κοινωνία. Εμείς υπερασπιζόμαστε την παραδοσιακή οικογένεια. Άρα, με άλλα λόγια, εγώ δεν έχω δικαίωμα να έχω παιδί. Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε. Το ελληνικό διαβατήριό μου είναι υποδέστερο από το δικό σας. Εσείς έχετε άλλες απόψεις. Όχι, το διαβατήριό είναι το ίδιο. Εδώ μιλάμε για ποιο λόγο να μην έχω δικαίωμα σε αυτό. Πρότυπο της οικογένειας. Εμείς υπερασπιζόμαστε την παραδοσιακή μορφή της οικογένειας. Εσείς έχετε μία άλλη άποψη. Όχι, δεν έχω άποψη. Είναι η ζωή μου, κύριε. Δεν ξέρω τι πετώ σας, αλλά είναι η ζωή μου. Για ποιο λόγο είναι το διαβατήριό μου, το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο το αγαπάω και το τιμώ με όλη την έννοια της λέξης, είναι υποδέστερο από το δικό σας? Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο εισήχθη ο Κασελάκης στη δημόσια συζήτηση ήταν η υπεράσπιση των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων απέναντι σε ένα ακροδεξιό ντουγάνι που έλεγε ότι θέλει την οικογένεια κανονική. Ξέρετε τώρα, μπαμπάς βαράει γυναίκα, γυναίκα υπομένει μπαμπάς στην κουζίνα, γιος δεν μπορεί να ξεφύγει από μαμά, καταπιέζει κοπέλα, τρώει φασολάκια, μπαμπάς τρώει σαρδέλα με ελιά και φτύνει και τα κουκούτσια στο πάτωμα. Η αλήθεια είναι ότι απέναντι σε αυτό το πρότυπο οικογένειας, η εμφάνιση του Στέφανου Κασελάκη ήταν ελπιδοφόρα και αναζωογονητική. Η επόμενη εμφάνισή του αφορούσε το ίδιο θέμα και ήταν στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Πήγε μαζί με τον Τάιλερ και τη Φάρλι και μίλησαν για ΛΟΑΤΚΙ θέματα. Ως εδώ καλά. Να πούμε όμως ότι και η Φάρλι είναι ρομπότ, δεν είναι δικό του σκυλί και γι' αυτό και την ξέχασαν. Η ορατότητα ενός γκέι ζευγαριού στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι κάτι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας και είναι προφανώς μόνο θετικό. Κάποιοι θα έλεγαν ότι είναι το μόνο θετικό, αλλά ας μείνουμε στο ότι είναι θετικό. Ακολουθεί ένα τεράστιο post, προωθούμενο με διαφήμιση, περιλαμβάνει τις ας πούμε θέσεις του Στέφανου. Και τότε αρχίζει μια συνήθεια που θα αλλάξει για πάντα την ελληνική πολιτική συζήτηση στην αριστερά. Βιντεάκια στο TikTok. Εδώ. Να αλλάξω λίγο το κλίμα εξ αρχής με αφορμή την ημέρα των ερωτευμένων και εκπροσωπώντας και το ράδιο Καψούρα της Πτολεμαίδας, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο καψούρης είστε εσείς. Επιτέλους μια ερώτηση που ταιριάζει, που ταιριάζει στο κλίμα των ημερών. Κοιτάξτε, συνοδεύομαι από την σύζυγό μου, την οποία κάλεσα να περάσει την ημέρα των ερωτευμένων μαζί μου στην Δυτική Μακεδονία, μια περιφέρεια την οποία
αγαπώ ιδιαίτερα, οπότε νομίζω ότι από αυτά μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Α, καταλάβαμε. Είσαι καψούρης με την Τολεμαίδα. Όλοι το έχουμε πάθει. Μα συγχωρείτε για το λάθος, ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Στέφανος μας βομβαρδίζει με βιντεάκια στα οποία μιλάει μονίμως για τον εαυτό του. Βεβαίως, όσο και να προσπαθήσει, είναι κάπως άτολμος για πολιτικός, γιατί τα βίντεο υποψηφίων είναι μια τέχνη που έχει πάει πολύ μακριά στο εξωτερικό. Εμείς τώρα κάνουμε τα πρώτα μας βήματα στην Ελλάδα. Ο Τζεφ Τζάκσον, ας πούμε, είναι γερουσιαστής και έχει κάνει αυτό. But politics is very serious business. And I know we have to find a way to reach new audiences and younger audiences, but we should make sure there's a baseline level of seriousness that we all respect. Έλα να σε δω, Στέφανε. Έλα να σε δω με τα βιντεάκια. Ξεκινάει λοιπόν μια τεράστια προώθηση από τα τηλεοπτικά κανάλια τα οποία ασχολούνται νυχθημερών με την ιδιωτική ζωή του Στέφανου. Δηλαδή, με τον σκύλο του, τον σύζυγό του και κυρίως τα μπράτσα του. Είναι το σύριαλ που παρακολουθούμε καθημερινά για τη ζωή του Κασελάκη. Οι εκπομπές από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τις πρωινές μέχρι τα δελτία ειδήσεων το βράδυ, μας βομβαρδίζουν με όλες τις άχρηστες λεπτομέρειες της ζωής του. Γιώργος Λιάγκας και Κατερίνα Καινούριου δίνουν ρέστα γιατί μέσα σε όλα καλούν τον πνευματικό κόσμο του τόπου να σχολιάσει. Αλέξης Κούγιας, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Ανδρέας Καραγιάννης από το Εκκλησία Online, Σταύρος Μπαλάσκας. Για αρχή. Οι κάμερες στείνονταν έξω από το σπίτι του. Τον κυνηγούσαν όταν πήγαινε για πρωινό καφέ. Εδώ να πούμε ότι είναι και ανοιχτοχέρης. Όταν πήγαινε γυμναστήριο, τον ρωτούσαν τι γυμναστική κάνει. Βάρη κάνει και αυτό φαίνεται και από τη ρόγα, αν τη δείτε. Ρογάρα. Εδώ η ρόγα. Όταν έβγαζε το σκύλο βόλτα να τα κάνει, η Κατερίνα Καινούργιου τον ρωτούσε αν έχει μαζί του σακουλάκι για να τα μαζέψει. Γυρνούσε σπίτι και έβαζαν τα μικρόφωνα και τα πόδια του ανάμεσα στην πόρτα για να μην κλείσει. Και μετά ξεκίνησε το ψαχτήρι. Αφημί δεν έχουν δώσει ακόμη, αλλά έχουν βρει την πρώην σύντροφό του, τη γιαγιά του, μακρινή, πολύ μακρινή, τον θείο του Ετσίπο Λιάγκας. Τώρα, οπότε, αν θέλουμε το πιστεύουμε, την πεθερά του, γοητευτική ξανθιά, την περιγράφουν και έχει έναν άλλο γιο. Αυτά τα μαθαίνουμε εμείς τώρα. Από πού αλλού? Από την Κατερίνα Καινούριου. Μένουν ακόμη κάποιοι συγγενείς να βρεθούν, αλλά δεν ανησυχούμε, όλα θα γίνουν. Περνάμε στα ακίνητα. Βρήκαν τη βίλα υπερπαραγωγής στην Εκάλιο που μεγάλωσε. Εδώ είναι ρεπορτάζ της εκπομπής της Τατιάνας, η οποία μάλιστα ανακάλυψε ότι στην πρώην βίλα Κασελάκη έκανε βίντεο κλιπ ο Light. Άρα είναι όντως η βίλα του. Ή είναι και ο Light ρομπότ? Μήπως είναι ένα ιδιωτικό κταίο για ρομπότ? Εγώ ρωτάω. Εσείς γράψτε στα σχόλια τι πιστεύετε. Και ξαναγυρνάμε στον Λιάγκα, που παρουσίασε το σπίτι που νοικιάζει σε ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη και μένει 5 λεπτά μακριά από τον Παύλο. Και εκεί έρχεται ο ανταγωνισμός της τηλεόρασης. Σου λέει, έτσι είσαι, καινούριο. Εδώ θα βγάλω το σπίτι που θέλει να ενοικιάσει με τον Τάιλερ. Και σκάει και σκορδά. Δεν γίνεται όλοι απέναντι να βγάζουν ακίνητα και εγώ τίποτα. Έχει και εξοχικό, λέει. 4 υπνοδωμάτια, 4 μπάνια, γυμναστήριο, γραφείο, μικρή και μεγάλη κουζίνα. Εν τω μεταξύ, τι να τα κάνει. 4 μπάνια, με 2 μασχάλια ο καθένας. Αυτά έχουν βέβαια τα πρωτεϊνικά booster. Μόλις πριν από λίγο επέστρεψε από το γυμναστήριο που πήγε για κάποια ώρα και μετά από λίγο ήρθε το delivery και έφερε ένα γεύμα πρωτεΐνης. Ομελέτα fitness με κατσικίσιο τυρί και protein booster. Δεν ξέρω τι είναι. Protein booster. Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Κάτι που πίνετε λογικά. Δεν έχουν βάλει κόλο κάτω όλοι αυτοί. Πάνε σπέτσες. Τσίμπα αποκλειστική πληροφορία ότι κάνει ανακαίνιση και μάλλον το πάνε για πισίνα με ερωτηματικό. Στο θέμα αυτό θα μείνουμε για λίγο με δικό μας πρωτογενές ρεπορτάζ αποκλειστικό για την ανασκόπηση για την αυθαίρετη τροχοβίλα του Κασελάκη στην Ποτίδεα. Να το και το ρεπορτάζ για το τι έφαγαν και αποκλειστική συνέντευξη εδώ πέρα του ιδιοκτήτη του εστιατορίου. Μπριζολάκια με δαμάσκινο, ok, baby πατάτες, μ' αρέσει. Ρολάκια με λιτζάνας, με φέτα και πορτοκαλόπιτα. Αυτό μου φαίνεται λίγο ότι το πήρε όλο το εκπτωτικό, το πλήρες μενού, κατάλαβες, το έτοιμο. Ουσιαστικά επιβεβαιώνει τη θεωρία ότι δεν είναι πλούσιος, αλλά έχει προσλάβει τον Τάιλερ, που είναι Ιρλανδός ηθοποιός, και ένα άσχετο σκυλί ρομπότ και παίζουν θέατρο. Πάνε Αμερική τώρα να φέρουν τα χειμωνιάτικα, λέει, και να παντρευτούν. Γιατί δεν είχαν φέρει χειμωνιάτικα? Γιατί είναι ρομπότ. Έχεις δει ρομπότ με συνάχη? Έχεις δει ρομπότ να κρυώνει? Επόμενη τώρα προγραμματική δέσμευση του Στέφανου, το ρεπορτάζ για τις Βέρες. Βέβαια. Παιδιά, πόσα ξέρεις. Μία λέξη θα σας πω. Καρτιέρ. Je suis Καρτιέρ. Τι βλέπουμε? Α, είναι έτοιμη, δεν είναι... Η μία. 2.240 ευρώ η μία, άρα οι δύο σχεδόν 4.500 ευρώ. Είναι αυτή που βλέπουμε δηλαδή στη φωτογραφία, έτσι. Κοίταξε, με 5.000 είσαι οκ. Κάτι. Με 5.000 υπερκομπλέ και θα μας πείτε τώρα. Άσε ρε πουλί, τώρα μπήρι 15 λεπτά για τη ζωή του. Βαρεθήκατε,
Το καταλαβαίνουμε. Γιατί η δημοσιότητα κουράζει, δεν είναι εύκολη. Το λέει και ο ίδιος ο Στέφανος ότι συχαίνεται την υπερέκθεση, έχει σκυλοβαρεθεί. Η υπερέκθεση λέει, τη συχαίνομαι. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση που να ανοίγει το στόμα του και να μην μιλάει πρώτα και κύρια για τον εαυτό του. Τον ρωτάνε για τον ΣΥΡΙΖΑ και λέει αυτό. If people are convinced that Stefanos and his team and their very detailed program is going to change the country to the better, I think we'll win. Ο Στέφανος και η παρέα του. Τι είσαι, πήγες να πιάσεις δουλειά σε ρεμπετάδικο με μπουζούκι. Αυτός είναι κακός τίτλος και για τηλεοπτική εκπομπή, όχι για να περιγράψεις κόμμα και μάλιστα αριστερό. Το ρωτάνε για τα ασθενοφόρα. Πεθαίνει κόσμος επειδή δεν έχουμε ασθενοφόρα και λέει, αχ, ήταν και ο Τάιλερ διασώστης. Αυτό φτάνει και στα ζητήματα της σεξουαλικής ταυτότητας, όπου και πάλι ο αυτοαναφορικός λόγος δεν επιτρέπει πολιτικές ταυτίσεις. Γιατί όλα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον ίδιο. Αν δηλαδή κάποια στιγμή τα ΜΜΕ αποφάσισαν όντως να του επιτεθούν, μπορεί να τον έλεγαν άρκισο και δεν θα ήταν άδικο. Ο Στέφανος είναι ένα πολύ ωραίο παλικάρι, είναι όμορφος με έναν τρόπο που δεν θίγει σε τίποτε τα κυρίαρχα στερεότυπα. Μπορεί να λέει ότι είναι κριτίκαρος δηλαδή, και βοηθάει σε αυτό ότι είναι λευκός, όμορφος, νέος, πλούσιος και ότι δεν έχει αναφέρει κουβέντα για τα τρανς άτομα. Αντιθέτως, δεν θεώρησε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα να φωτογραφηθεί με την Τατιάνα Στεφανίδου. Κάποια στιγμή όμως, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι θα χρειαστεί να μιλήσει και για πολιτική. Κάθε παρέμβασή του στην πολιτική είναι και μια καινούργια γκάφα, για την οποία χρειάζονται μια σειρά από προσπάθειες στη συνέχεια για να επισκευάσει το προφίλ του. Η πρώτη και πιο κραυγαλαία τέτοια περίπτωση ήταν οι δηλώσεις του για το Κυπριακό. Είναι απαράδεκτο ο κύριος Μητσοτάκης να μην απαντάει στην πρόκληση Ερντογάν για αναγνώριση του δεύτερου μισού του κρατηδίου, τέλος πάντων του δικού του, στην Κύπρο, αντί να απαντάει επί τόπου. Δυσκολεύεται να βρει τη λέξη ψευδοκράτος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μετά να ταξιδέψει μέχρι την Κύπρο για να επισκευάσει το πατριωτικό προφίλ, γιατί προφανώς στη διπλωματία η εσφαλμένη χρήση μιας τέτοιας λέξης δεν είναι λεπτομέρεια. Που δεν έχει βγει τώρα η πλήρης δήλωση, εμείς την ξέρουμε. Η πλήρης δήλωση, όπως την είχε κάνει ο ίδιος, ήταν ότι εδώ αναγνώρισα μόνο του το ψευδοκράτος, γιατί να μην μπορώ να πάρω ρεύμα στην Ποτίδεα. Η συμμετοχή του Στέφανου Κασελάκη στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται με μια διαδικαστική γενεοδορία εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, όπως την βλέπουμε εκ των υστέρων, ήταν εντελώς παράλογη. Σε άρθρο που έγραψε ο Αριστίδης Μπαλτάς στην εφημερίδα Αυγή, αναφέρεται ότι κατά την υποβολή υποψηφιότητας δεν υπήρχαν συγκεντρωμένες αρκετές υπογραφές και συνέβη και κάτι ακόμα που είναι μάλλον πιο σημαντικό. Για να μπορέσει κάποιος να γίνει μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας, χρειάζεται 5 χρόνια δραστηριότητα στο κόμμα. Ενώ δεν είναι ρητά διατυπωμένη η ίδια προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου του Κόμματος, είναι μάλλον λογικό ότι δεν μπορεί να χρειάζεται 5 χρόνια δραστήρια συμμετοχή σε κομματικές διαδικασίες για να μπει σε μια ρημαδοεπιτροπή, αλλά να μπορείς άνετα να γίνεις πρόεδρος του κόμματος χωρίς να σε καν μέλος του. Είναι σαν να λες: δεν μπορείς να πας στο γυμνάσιο χωρίς απολυτήριο δημοτικού και να σου λέει ο άλλος: εντάξει, να ξεκινήσω ένα διδακτορικό, ένα post-doc. Αυτός είναι ικανός να πάει φαντάρος τώρα και να γίνει αρχηγός ΓΕΘΑ κατευθείαν. Σε αυτό ωστόσο ας είμαστε δίκοι. Όσοι ασκούν κριτική για το ότι ο Κασελάκης είναι ουρανοκατέβατος θα πρέπει να απαντήσουν στο ερώτημα πώς γίνεται τόσος κόσμος να προτιμήσει έναν ουρανοκατέβατο άγνωστο, ένα ρομπότ που έχει κατασκευαστεί στο Langley, σε σχέση με το δοκιμασμένο προσωπικό του ΣΥΡΙΖΑ των τελευταίων ετών. Η απάντηση είναι πολύπλοκη, αλλά κατά την άποψή μας θα πρέπει να περιλαμβάνει κάποιες παραδοχές. Ότι αυτός ο κόσμος δεν σκοτίζεται καθόλου για ιδέες και πολύ περισσότερο για αριστερές ιδέες. Όμως ποιος είναι αυτός που ειρωνευόταν τα αριστερόμετρα, ποιος εκπαίδευσε αυτόν τον κόσμο να ειρωνεύεται ως κουραστική απέτηση για ιδεολογική καθαρότητα τη συζήτηση για την απομάκρυνση από τις αξίες της αριστεράς. Επίσης ο κόσμος αυτός θέλει μόνο να επιστρέψει στην εξουσία ανεξαρτήτως περιεχομένου. Και αυτό αναρωτιέμαι, πού μπορεί να το έμαθε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τα μνημόνια εκπαίδευσε τον κόσμο του σε αυτήν ακριβώς τη λογική, με τα επιχειρήματα περί κυβερνησιμότητας, που αφομοίωνε ακόμη και τον αντιμεταναστευτικό λόγο για το τείχος του Εύρου, προκειμένου να μπορέσει να κερδίσει ψήφους. Τέλος, η λογική του μονοδρόμου δεν οδηγεί σε κυριαρχία της επικοινωνίας. Αν μεταπολιτική είναι το να εναλλάσσονται στην εξουσία κεντροαριστερά και κεντροδεξιά κόμματα χωρίς διακριτό σχέδιο για την κοινωνία, αυτό δεν συμβαίνει ήδη με τον ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Κασελάκη. Ο Στέφανος λοιπόν γίνεται πρόεδρος του κόμματος και εκεί έρχεται το μεγάλο σοκ για τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν τον ψήφισαν. Οι άλλοι τον ψήφισαν χάρηκαν και πιστεύουν ότι θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν ο Στέφανος δεν μιλάει μέσα στο προστατευμένο περιβάλλον της δημιουργίας σύντομων βίντεο από την ομάδα επικοινωνίας του, αλλά δίνει συνέντευξη στον Πάνο Χαρίτο, το αποτέλεσμα είναι θλιβερό. Εγώ θεωρώ τον αυτό μου, Χριστιανό,
θεωρώ ότι προσπαθώ να ζήσω με χριστιανικές αξίες στη ζωή μου. Συγχρόνως όμως πρέπει να γνωρίσουμε ότι το να έχεις αυτές τις αξίες στον συνάνθρωπό σου, ανεξάρτητα από πού προέρχεται, τι χρώμα δέρματος έχει, τι θρησκεία έχει ο ίδιος, να τις εφαρμόσουμε στην πράξη. Να τις παπαγαλίζουμε και να μην τις εφαρμόζουν είναι το μόνο εύκολο, ειδικά όταν το πληρώνουμε όλοι. Το θέμα είναι να τις κάνουμε πράξη στην καρδιά μας και να γίνει αυτό πολιτισμός ανάμεσά μας. Δεν έχουμε γεννηθεί μια χώρα με ιτοπάθεια. Είναι επιλογή μας το να μιλήσουμε τα θέματά μας. Είναι επιλογή μας. Βλέπετε εδώ, έχει αγοράσει με 20 ευρώ αυτά τα παιδάκια που τα βάζει από κάτω, κάθονται πολύ ήσυχα, αλλά βαριούνται. Με 40 ευρώ μιλάνε κιόλας, έχει πάρει τα φτηνά. Επόμενη επικοινωνιακή στιγμή, η Μακρόν ίσως. Ο ίδιος δίνει μεγάλη έμφαση σε κινήσεις εντυπωσιασμού. Είμαι εδώ για να μιλήσω στους ανθρώπους της γενιάς μου και τους νεότερους από μένα. Επειδή στα σχολικά βιβλία η ελληνική ιστορία τελειώνει το 1940. Εδώ λοιπόν, στη Μακρόνισο, απέναντι από την Αττική, κόπηκε η Ελλάδα στα δύο. Στο βίντεο αναφέρεται στους χιλιάδες αγωνιστές που παρότι βασανίστηκαν και μαρτύρησαν στο νησί, δεν πρόδωσαν τα αριστερά τους ιδανικά ποτέ. Και εμφανίζεται και ο πρώην Υπουργός Άμυνας, ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον τότε αντίπαλό του για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, ο οποίος είχε πει στην ΕΡΤ ότι η επιλογή της Μακρονήσου για διαφημιστικό σποτ δείχνει αδυναμία κατανόησης της ιστορίας και έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης. Είμαστε στη φάση που ο Τσακαλώτος, που μας έλεγε ότι πρέπει να παίρνει η τράπεζα το σπίτι μας για να μπορεί το ζευγαράκι να πάρει δάνειο, είναι η αριστερή κριτική στον Κασελάκη. Και όλο αυτό είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Ακολουθεί ένα κλίμα τρομοκρατίας, το οποίο φαίνεται ότι έχει εισέλθει στο διαδίκτυο ένα κομμάτι της αγριότερης πλευράς των τρόλ του διαδικτύου. Η δεύτερη στιγμή κατά την οποία μάθαμε από σπόντα τις απόψεις του τωρινού Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η ομιλία του στον ΣΕΒ. Εκεί μάθαμε τα εξής. Από την πρώτη στιγμή που ανακοίνωσα τις πολιτικές μου θέσεις και προτάσεις, μίλησα για την ανάγκη καθιέρωσης stock options. Αναφέρθηκα δηλαδή στην θεσμική παρότρινση συμμετοχής των εργαζόμενων στο μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να συμμετέχουν στην υπεραξία. Αυτό σημαίνει έμπρακτη συνεργασία. Α, μάλιστα. Αυτή είναι μια πρόταση με την οποία συμφωνεί και η Ανασκόπηση και έχει εκφραστεί σχετικά και ο οικονομολόγος της εκπομπής, ο Γκουστάβ, σε χειρόγραφο όπου έχει αφήσει την πνευματική του διαθήκη για τα stock options. Που είναι και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αμείβονται γενικά οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, έχουν βρεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο ένα πρόσωπο για το οποίο δεν γνωρίζει κανείς τίποτα, είναι κατά πάσα πιθανότητα ρομπότ, δεν έχει εκφραστεί πολιτικά, όταν εκφράζεται πολιτικά είναι καταστροφή, οι θέσεις του δεν συμβαδίζουν με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και παρόλα αυτά 70.000 ψηφοφόροι θεωρούν ότι είναι πολύ καλή ιδέα να τον κάνουν αρχηγό του κόμματος και ας μην ξέρουν ούτε καν τι μπαταρίες παίρνει. Παρότι ο Στέφανος δεν συνηθίζει να πολιτεύεται με βάση τις θέσεις του, θα προσπαθήσουμε να ξεχωρίσουμε μερικές από τις θέσεις του όποτε τις έχει διατυπώσει και να τις συζητήσουμε σαν να ήταν κανονικός πολιτικός αρχηγός. Παλαιστινιακό. Πρόκειται για μια τεράστιας έντασης ανθρωπιστική καταστροφή που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, μια σφαγή στην οποία καλείται να πάρει θέση ως επικεφαλής ενός κόμματος που παραδοσιακά έχει σταθεί στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού. Ο Στέφανος κάνει την ακόλουθη ανάρτηση. Ανεβάζει ένα τραγούδι και λέει: αυτό που μοιράζομαι μαζί σας είναι η πολιτική μου θέση για την τραγωδία που εκτελείστε μπροστά στα μάτια μας. Και εδώ να σκεφτούμε και εμείς μερικά τραγούδια για διάφορες άλλες στιγμές που μπορεί να του χρειαστούν στην πολιτική. Δηλαδή, για παράδειγμα, ανεργία, ντυρλαντά ντυρλανταντά, κλιματική κρίση, παλιόκερος, Πασχάλης Δερζής, ακρίβεια, θέλω κότερα ελικόπτερα, συμπερίληψη, έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ, αστιφιλία, είμαι ο μικρός Νικόλας από τον ομό Ηλίας. Βγαίνει ο Κώστας Καραμαλής και μιλάει ξεκάθαρα για σταμάτημα των Ισραηλινών επικισμών και αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Βγαίνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και μιλάει για Ισραηλινή ασφικτική κατοχή 56 ετών και ότι η επίθεση της Χαμάς δεν έγινε εν κενό. Και στο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει ίσες αποστάσεις. Επόμενο θέμα. Χωρισμός Εκκλησίας και κράτους. Α, το έχει για Παναγία. Αυτό θα τέριαζε. Άμα χρειαστεί, το λέω για ανάρτηση. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπόρεσε να κάνει κανένα βήμα στην κατεύθυνση του χωρισμού Εκκλησίας και κράτους και έφτασε στην απομοιβή του Νίκου Φίλη. Έχουμε τώρα έναν πολιτικό, ο οποίος όπου σταθεί και όπου βρεθεί, μας λέει ότι είναι πιστός, ότι εκκλησιάζεται και προσεύχεται με τις προσευχούλες που του μάθει η γιαγιά του. Και αυτό με τη γιαγιά το λέει και το ξαναλέει για να μας πείσει πρώτον ότι έχει γιαγιά, ενώ στην ουσία εννοεί την grandmotherboard. Mother-motherboard, και μάλιστα στην πιο πρόσφατη αναφορά προσέθεσε και την προσευχή που του λέγει η γιαγιά του, που είναι το Ιησούς Χριστός νεκά και όλα τα κακά σκόρπια.
Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από συνέντευξή του στον Εθνικό Κήρυκα το περασμένο Σάββατο. Πηγαίνετε στην εκκλησία, τον ρωτάνε. Στέφανος Κασελάκης. Και βέβαια πηγαίνω. Θυμάμαι τις προσευχές που μου δίδασκε η γιαγιά μου, η Αλεξάνδρα, η Κρητικιά. Ιησούς Χριστός νικάει, που ακόμα τις κάνω. Μιλήσατε, του λένε, για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Πώς το καταλαβαίνετε αυτό? Η εκκλησία είναι ένα μεγάλο μέρος του πολιτισμού της Ελλάδας και πρέπει να παραμείνει, αλλά πρέπει να αυτονομηθεί. Μπορεί να υπάρχει ένας τρόπος για μετάβαση σε αυτονομία της εκκλησίας. Καταλάβαμε. Εν τω μεταξύ, μια χαρά αυτόνομη είναι η εκκλησία. Δεν επιλέγει το κράτος τους Μητροπολίτες και τους Αρχιεπισκόπους. Το να μην παρεμβαίνει στο κράτος, να φορολογείται, να μην πληρώνουμε τους παπάδες είναι το θέμα. Άντε να εμπιστευτείς τώρα τον άλλον με τις προσευχές της γιαγιάς του για να κάνει τέτοια βήματα. Θα του λες να κάνει το χωρισμό εκκλησίας κράτους και θα λέει: Ιησούς Χριστός είναι και όλα τα κακά. Το οποίο σημαίνει ότι να υπάρχει μια σταδιακή μετάβαση προς ένα διαχωρισμό κράτους εκκλησίας. Όπως σας είπα, αυτή είναι γενικά η προσέγγιση μου. Τα υπόλοιπα θα τα βγάλουμε ως σχέδιο πρώτα Θεός. Λάθος έκανα, τέλος πάντων. Πάμε τώρα στην στράτευση. Από την ίδια συνέντευξη. Για το στράτευμα δεν θέλω τα παιδιά, λέει, να κάνουν 9 μήνες σκοπιά χωρίς να μαθαίνουν τίποτα. Προτιμώ να καθαρίζουν δάση, να κάνουν αντιπυρικές ζώνες και αν είναι μηχανικοί να χτίζουν γέφυρες στην περιφέρεια που ρημάζει. Α, και βέβαια να υπάρχει και αμυντική προετοιμασία και κατάρτιση και όχι μόνο για άντρες αλλά και για γυναίκες. Πολύ ωραία. Τσάμπα εργασία και βέβαια όπως λέει να βάλουμε και τις γυναίκες όλο αυτό. Δηλαδή θα έχουμε υποχρεωτική θητεία και για γυναίκες, αλλά θα τη λέμε αλλιώς, θα είναι απλήρωτη εργασία και θα είναι βασικά unisex χαλέρα. Ο δημόσιος διάλογος γύρω από το πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη αναζωπυρώνεται με ένα άρθρο του Δημήτρη Ψαρά στην Εφημερίδα των Συντακτών, στο οποίο ανέσυρε παλιά ψευδώνυμη αρθρογραφία του Στέφανου. Έγραφε ως Αριστοτέλης Οικονόμου στον Εθνικό Κήρυκα, όπου συναντάμε μαρκαριτάρια όπως ότι. Οι μισθοί στην Ελλάδα είναι μικρότεροι από τους αντίστοιχους στην Ευρώπη της πρώτης ταχύτητας, κάτι το οποίο όμως μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμα καλό, αν μπορέσουμε να ενισχύσουμε έτσι την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό ή των ξένων εταιριών στην Ελλάδα. Άμα δεν είναι και αυτό καλό, η χαμηλή μισθή. Μάλιστα αναφέρει πως η Ελλάδα χρειάζεται για μερικά χρόνια την οικονομική θεωρία στο πρότυπο του Ρίγκαν. Κλασική αριστερή θέση. Όλοι θέλουμε περισσότερο Ρίγκαν. Έτσι λέγαμε σε όλη την κρίση. Πού σε ρε Ρίγκαν, να κάνουμε λίγο οριγκάνι. Αλλού αναφέρει πως το βασικότερο συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι η εκπαίδευση. Αυτός και μόνο αυτός ο λόγος αρκεί για να επιτρέψουμε ιδιωτικά ελληνικά πανεπιστήμια. Και στο ίδιο άρθρο βάλει κατά των φοιτητικών παρατάξεων και του πανεπιστημιακού ασύλου. Την ίδια χρονιά γράφει τι να σκεφτώ όταν οι στενοί μου φίλοι στην Ελλάδα δεν μπορούν να σπουδάσουν ενώ το θέλουν λόγω των καταλήψεων και των απεργιών. Μη με σκάς τώρα, με τα σκατόπεδα, και συμπληρώνει πως είναι απίστευτο πως το Κομμουνιστικό Κόμμα πήρε το 8,1% των ψήφων σε μια αναπτυγμένη χώρα όπως η Ελλάδα. Στέφανε, εσύ θα τα λες, εμένα θα κατηγορούν μετά. Το 2011, όταν η συγκυβέρνηση Παπαδήμου με Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Λάος απέλυε δημοσίους υπαλλήλους, ο Στέφανος Κασελάκης διαφωνούσε επειδή θεωρούσε μικρό τον αριθμό των απολύσεων και υποστήριζε τη μείωση του ελάχιστου μισθού. Ένα χρόνο μετά προειδοποιεί για τον κίνδυνο να κερδίσει τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και ανακουφίζεται που νικάει η Νέα Δημοκρατία. Ως μάγος της επικοινωνίας, όταν καλείται να απαντήσει για αυτά, δίνει τις εξής διαδοχικές απαντήσεις, όπως τις έχει βάλει στη σειρά ο Τζο Ντίν. Δεν θυμάμαι ποιος ήμουν. Δούλευα πολύ σκληρά, είχα δυστυχισμένη σχέση, η δουλειά μου ήταν τοξική, δεν είχα πληροφόρηση, ούτε ο Μητσοτάκης θυμάται τι έγραφε. Δηλαδή, μην κοροϊδευόμαστε, ό,τι απαντάει ένα ρομπότ σε πανικό. Κλασική περίπτωση. Η ισχυρότερη απόδειξη που έχουμε για τη θεωρία μας. Error. Αρχή πρώτη. Δεν λέμε πολλές δικαιολογίες μαζί. Αρχή δεύτερη. Δεν είναι αξιοπρεπής πολιτική στάση να λες ότι δεν ήξερες τι έγραφες γιατί πέρναγες δύσκολα. Μπορείς να πεις ότι άλλαξες γνώμη. Μη λες ότι ήσουν δυστυχισμένος και ήθελες να κάνεις απολύσεις για να σου περάσει. Πήγαινε μια βόλτα, παίξε τένις. Μην κάνεις σκοποβολή σε χωρικούς. Να αρθρογραφείς να μείνουν άνθρωποι άνεργοι επειδή είχες εσύ τις μαύρες σου. Η δεύτερη απάντηση Κασελάκη στα παλιά του άρθρα ήταν ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Αυτό γενικά ισχύει. Απ' την άλλη πλευρά, το ίδιο επιχείρημα της αλλαγής χρησιμοποιεί και ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν του θυμίζουν τι έλεγε για τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν στον Λάος, ή του θυμίζουν τον αντισημιτισμό του όταν πουλούσε το βιβλίο του Μπαμπά Πλεύρη. Το ίδιο λέει ο Βορύδης για τη γνωστή εμφάνιση αυτή με το τσεκουράκι και για το γεγονός ότι ήταν επικεφαλής της ΕΠΕΝ, της νεολαίας του Παπαδόπουλου. Α, ήμουν νέος. Ποιος δεν έχει βγει στον δρόμο με τσεκούρι στα νιάτα του? Ποιος δεν έχει διαφημίσει ένα ναζιστικό βιβλίο στα νιάτα του πρόπερση? Εντάξει. Ήσουν στα νιάτα σου κάπως αλλιώς. Υπάρχει, ξέρω εγώ, μια άβολη φωτογραφία από την νεότητά σου. Σε όλους υπάρχουν τέτοιες φωτογραφίες που δεν θες να θυμάσαι. Να, εδώ η Μέρκελ τρώει πέστροφα, άτσαλα. Ο Μπους παίζει bowling. Το καταλαβαίνουμε.
Δηλαδή είναι δικαίωμά του να αλλάζει. Αλλά όταν πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο, είναι λογικό να αντιμετωπίζεται με καχυποψία και να είναι εκτεθειμένο στην κριτική για καιροσκοπισμό. Ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι έχουμε πολλά κείμενα του Στέφανου Κασελάκη ως νεοφιλελεύθερου και ελάχιστα τεκμήρια για τις θέσεις του ως προοδευτικού ή αριστερού πολιτικού. Εντάξει, άλλαξε, αλλά πού να το μάθουμε? Ξέρουμε τον καφέ του, το σκυλί του, αλλά για να μάθουμε τις απόψεις του έχουμε αμολύσει τον Δημήτρη Ψαρά να κάνει ερευνητική δημοσιογραφία. Και πάμε στο κεφάλαιο των διαγραφών. Η κατάσταση των ΣΥΡΙΖΑ ξέφυγε εντελώς, όταν τα στελέχη του άρχισαν να βγαίνουν στα τηλεπαράθυρα και να επιτίθενται στον νέο τους πρόεδρο με πολύ σκληρές εκφράσεις και τον ίδιο να ανακοινώνει τη διαγραφή τους. Η αρχή έγινε με τον Στέφανο το Τζουμάκα. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν χωράει δύο Στέφανος. Ακολούθησαν ανακοινώσεις για διαγραφή πακέτο με φίλη, σκουρλέτη και δρίτσα. Αυτά τα ανακοίνωσε ο Κασελάκης μέσω social media σε ώρες Αμερικής, δηλαδή ξημέρωμα για μας. Εκεί δηλαδή που ξενυχτούσαμε για να δούμε Γιάννη Αντετοκούμπο στο NBA, τώρα ξενυχτάμε να διαβάσουμε τις διαγραφές που υπόσχεται ο Κασελάκης. Βέβαια, η διαγραφή με την έκφραση «έθεσαν εαυτόν εκτός κόμματος» που χρησιμοποίησε επανειλημμένα ο νέος πρόεδρος, είναι κάτι σχετικό, γιατί για τις διαγραφές αποφασίζει η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Γι' αυτό το λόγο, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως μετά τις αναρτήσεις Κασελάκη, διευκρίνησαν ότι ο πρόεδρος χρησιμοποίησε τη γνωστή έκφραση, αλλά από τούτο και στο εξής θα κινηθούν οι προβλεπόμενες από το καταστατικό διαδικασίες. Να πούμε όμως ότι οι κραυγές μερικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούν παρέτηση ή καρατόμηση Κασελάκη είναι ακατανόητες και εν πολλοίς αντιδημοκρατικές. Βασικά είναι ενάντια στην πολιτική σάτιρα. Όχι, παιδιά, τώρα που τον βρήκαμε, δεν θα μας κάνετε εσείς τώρα να τον χάσουμε, που βρήκαμε τον άνθρωπό μας. Έχουμε από την άλλη τον Νίκο Ανδρουλάκη, που και να δεθεί σε γέφυρα ζωσμένος με εκρηκτικά, πάλι δεν θα ασχοληθεί κανείς. Θα λέμε, α, έχει δεθεί Ανδρουλάκη σε γέφυρα με εκρηκτικά. Ο Κασελάκης εξελέγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με διαδικασίες που είχαν αποφασιστεί νωρίτερα, μετά από εισήγηση Τσίπρα και με ελάχιστη κριτική. Ότι οι διαδικασίες αυτές είναι προβληματικές είναι βέβαιο. Αλλά αυτές ήταν οι διαδικασίες και αυτό ήταν το αποτέλεσμα των εσωτερικών εκλογών. Ωστόσο, αυτό δεν δίνει το ελεύθερο σε όσους υποστηρίζουν τον Κασελάκη να φωνάζουν 56% εκβάλλονται στην τρύπα σας. Αν είναι έτσι, να μην κάνουν αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη και στο 40% του. Το πιο ουσιαστικό ζήτημα σε σχέση με την εκλογή του Στέφανου είναι ότι για να μπορέσουν οι ψηφοφόροι και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να εκλέξουν έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν γνωρίζουν τίποτα εκτός από το ότι κάποιοι τους λένε ότι μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη, χρειάστηκε μια αλλίωση του πολιτικού αισθητηρίου αυτού του κόσμου, η οποία έχει συντελεστεί ήδη στον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ από τα μνημόνια και μετά έλεγε στον κόσμο του: το σημαντικό είναι να είσαι στην εξουσία. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Αυτό του γύρισε μπούμεραγκ με τον πιο ειρωνικό τρόπο. Όλα τα επιχειρήματα για το αριστερόμετρο που χρησιμοποιούσαν εδώ και τόσα χρόνια οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ για να ειρωνευτούν την κριτική που τους ασκούνταν, ότι έχουν απομακρυνθεί από αριστερές θέσεις, επιστρέφουν ως μια τεράστια ειρωνία της ιστορίας και τους καταλαμβάνουν το κόμμα. Την ώρα που αυτό το κομμάτι που θεωρεί ό,τι αριστερό έχει απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ ως κάτι περιττό, ως βαρύδι, και συκοφαντεί συνεχώς διάφορα στελέχη ως υπονομευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταφεύγει στη θεωρία του εσωτερικού εχθρού. Είναι η θεωρία των υπονομευτών που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 15 μονάδες σε σχέση με το 19, ενώ ήταν στην αντιπολίτευση σε αυτή την κυβέρνηση, επειδή έκαναν κριτική στον Τσίπρα ο Σκουρλέτης, ο Φίλης και ο Τσακαλώτος. Και αναρωτιόμαστε, έχουν τόση απήχηση στην κοινωνία αυτά τα στελέχη που φταίνε για τέτοια κατραπακιά? Και αν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν όμηρος του κάθε Φίλη και Σκουρλέτη, μήπως δεν είναι ο μεγάλος ηγέτης που φαντασιώνονται κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είναι δικό μας θέμα ότι στον ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει το κόμμα κατά πάσα πιθανότητα ένα ρομπότ με ψεύτικο σκύλο. Όμως η διάλυση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η γελιοποίηση του πολιτικού της λόγου μας αφορά όλους. Όπως μας αφορούσε νωρίτερα η απομάκρυνση από τις προοδευτικές ιδέες, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ επινοούσε δικαιολογίες για να ασκεί χωρίς τύψεις την πολιτική των αντιπάλων του. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ούτε να διαψεύσουμε τη θεωρία ότι είναι ρομπότ. Προσπαθήστε όμως να τη διαψεύσετε και θα δείτε ότι είναι εντελώς σίγουρο ότι δεν έχουμε ιδέα για το ποιος είναι και τι πιστεύει. Και αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά για την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει. Τώρα που σας βρήκα, να κάνετε like, subscribe και donation στο The Press Project. Φιλάκια.